Καλησπέρα, Κώστας Check-Tech Now, και σήμερα θα κάνω ένα unboxing, το οποίο να σας δείξω κιόλας στη συσκευή που θα κάνουμε, ένα MP3 player της SanDisk. SanDisk, μια εταιρεία την οποία όλοι την ξέρετε από τις καρτούλες μνήμης που έχετε στα κινητά σας ή στις φωτογραφικές σας μηχανές. Είναι ένα MP3 στα 4 GB. Προσωπικά θεωρώ ότι αν θες ένα αξιοπρεπές MP3, πας από 8 και πάνω. Αλλά δυστυχώς, όπως θα έχετε προσέξει και εσείς, η ελληνική αγορά είναι γεμάτη από ό,τι να είναι MP3 πραγματικά. Για να πάρεις ένα αξιοπρεπές, ποιοτικό MP3, πρέπει να τα σκάσεις τρελά. Και αν θες χωρητικότητα, πρέπει να τα σκάσεις ακόμα πιο χοντρά. Λοιπόν, τώρα θα μου πείτε γιατί πήρα ένα 4. Η SanDisk, όπως και η Creative, είναι δύο εταιρείες οι οποίες προσφέρουν κάτι πολύ καλό, σε πολύ καλή τιμή, ποιοτικό. Κάτι το οποίο δεν ήξερα κατά πόσο λειτουργεί, αλλά πιστεύω ότι θα λειτουργεί αρκετά καλά. Προσφέρει μου, όπως βλέπετε εδώ στο πλάι, το μαύρο σημαδάκι, να σας το δείξω κιόλας, την προσθήκη microSD κάρτας. Δηλαδή, εκτός από τα 4 GB του MP3 που έχει μόνο του, μπορείς να βάλεις μια καρτούλα SD. Το συγκεκριμένο βγαίνει σε δύο μοντέλα, στα 8 και στα 4 GB, σε διάφορα χρώματα, μοβ, κίτρινο, μπλε, μαύρο και λευκό. Πήρα αυτό και όχι τον 8 GB, γιατί εντάξει, η διαφορά στην τιμή τους είναι γύρω στα 10-14 ευρώ. Το συγκεκριμένο έχει 34 ευρώ και 90 λεπτά, αλλά πήρα αυτό γιατί έχω μια αρκετά μεγάλη MB, μια αρκετά καλή μάλλον καρτούλα SD. Σαν τη σκηνή και αυτή, είναι μια από τις πιο γρήγορες SSD που υπάρχουν, κλάση 10, στα 16 GB, οπότε 16 και 4 πάμε στα 20 GB, οπότε πιστεύω ότι μια χαρά είναι. Πείτε μου που θα βρείτε MP3 με 20 GB συνολικής χωρητικότητας στα 34 ευρώ. Αν βρείτε, στείλτε μου ένα μήνυμα να πάω να το πάρω αμέσως. Λοιπόν, το συγκεκριμένο μοντέλο, να σας πω ακριβώς ποια είναι τα χαρακτηριστικά του, έχει χωρητικότητα 4 GB, 15 ώρες αυτονομία. Επειδή κάνω μεγάλα ταξίδια, Λίμνο, Θεσσαλονίκη και Βόρεια Ελλάδα, μπορώ να πω ότι με καλύπτει απόλυτα για 2 μέρες περίπου χρήσης, χωρίς να χρειαστεί να το φορτίσω. Διαβάζει MP3, OGG, FLAC, WMA, Secure WMA, Audiobook και Podcast αρχεία, σημαντικό το FLAC, δηλαδή μπορείτε να ακούσετε FLAC αρχεία. Πολλά MP3 δεν παίζουν FLAC αρχεία. Περιλαμβάνει δεκτή ραδιοφώνου USB 2.0, δηλαδή DR USB, ενσωματωμένο μικρόφωνο, υποδοχή microSD και microSDHC. Είναι συμβατό με XP, Vista, 7, macOS και πάνω. Λοιπόν, η συσκευασία του λέει ότι έχει μέσα ακουστικά, καλώδιο USB, οδηγό γρήγορης κίνησης και το προϊόν. Το προϊόν είναι αρκετά καλό, θα σας το δείξω. Έχει πολύ καλές λειτουργίες, αν και τα αρνητικά του από ό,τι είδα είναι τα εξής, ότι οι συχνότητες, οι ραδιοφωνικές είναι αμερικανικού τύπου στα kHz, όπως διάβαζα σε κάτι reviews, το οποίο δεν με πειράζει τόσο, και ότι δεν κάνει πολύ καλή αρχιοθέτηση των τραγουδιών. Κάτι το οποίο ούτε δεν με ενδιαφέρει και τόσο πολύ, γιατί τα αρχεία μου, εντάξει, με λίγο χύμα στα τραγούδια. Λοιπόν, το είχα τόση ώρα πιο ψηλά, ναι. Λοιπόν, πάμε να δούμε πώς είναι. Βλέπουμε κάποια χαρακτηριστικά. Μπροστά είναι το MP3 μας, 4 GB, εδώ, το όνομα του Sansa Clip Plus, η μπαταρία του εδώ πάνω 15 ώρες, μικρόφωνο, ραδιόφωνο και τι άλλο. Και audiobooks, αρκετά σημαντικό. Είναι συμβατό για Windows 7. Στο πλάι βλέπουμε κάποια χαρακτηριστικά. Πίσω κάποια χαρακτηριστικά. Επίσης, οι μετρήσεις εδώ πάνω λέει που έγινε για το συγκεκριμένο, κάτι το οποίο δεν το βλέπεις συχνά σε προϊόντα, να σου λέει υπό ποιες συνθήκες έγιναν όλες οι μετρήσεις. Σου λέει ότι περιλαμβάνει, μπορεί να παίξει έως 1000 τραγούδια, να χωρέσει 1000 τραγούδια, τα οποία είναι περίπου 3,5 λεπτά το καθένα, γύρω στα 128 kbps ανάλυση. Λοιπόν, και τα χαρακτηριστικά του εδώ μέσα που σας είπα, το κάτω μέρος, τίποτα σημαντικό. Και πάμε να το ανοίξουμε, να το δούμε. Είναι αρκετά συμπαγής συσκευασία, βαρύ. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Μέσα. Ναι. Ας ξεκινήσουμε από το πρώτο κομμάτι. Τυλιγμένα βέβαια, όχι τόσο τέλεια. Σαν μπουρεκάκι ήτανε.
τα ακουστικά του. Να σας πω, τα πιο πολλά MP3 που έρχονται δεν έχουν και τα πιο ποιοτικά ακουστικά. Τα ακουστικά του, από ό,τι βλέπω, είναι απλής μορφής, απλής τεχνολογίας, Sansa όπως είναι, έχει πάνω, γράφει Sansa όπως είναι και το MP3 μας. Το καλό διότι τους φαίνεται αρκετά ό,τι να είναι, μακριά συμπαθητικά, σε ένα να σας δείξω κιόλας, έχει αρκετά μεγάλο καλώδιο. Ουπ. Συμπαθητικά, δεν θα έλεγα ότι είναι κάτι το ιδιαίτερο. Αν και μαζί θα σας δείξω τώρα τι έχω πάρει, για να ξέρετε, χρησιμοποιώ αυτά εδώ, τα IKG, τα K309. Τα συγκεκριμένα ακουστικά βγαίνουν στα 6 ευρώ, αλλά πιστέψτε με, είναι τα καλύτερα value for money ακουστικά που υπάρχουν. Κάνουν μόνο 6 ευρώ, χρησιμοποιούνται παντού, MP3, κινητά, οπουδήποτε έχει δίσμα jack 3,5. Έχει τέλειο μπάσο, τέλειες ψηλές και πολύ ποιοτικά, δηλαδή πιστέψτε με, δεν υπάρχουν πιο ποιοτικά ακουστικά. Θα κάνω unboxing στη συνέχεια να το δείτε. Το προηγούμενο ζευγάρι που είχα μου κράτησε γύρω στον 1 χρόνο, αλλά έκανα την εξυπνάδα δυστυχώς να κοιμηθώ με αυτά στα αυτιά και γύρνα, μάλλον τσάκισα το καλώδιο και δεν λειτουργούν πια δυστυχώς. Αλλά τα αντικατέστησα και πιστέψτε με, θα παίζει να παίρνω μόνο αυτά τα ακουστικά για τα επόμενα χρόνια ξανά και ξανά και ξανά. Είναι τα καλύτερα ακουστικά που μπορείτε να πάρετε στην πιο φθηνή τιμή που μπορείτε να βρείτε. Τα συγκεκριμένα εδώ τα έχει το πλαίσιο, νομίζω. Τσεκάρετε το. Λοιπόν, θα δούμε και πώς είναι στη συνέχεια. Οπότε αυτά που σας έδειξα τώρα εδώ της Creative θα πάνε για backup. Δεν πρόκειται να τα χρησιμοποιήσω, δηλαδή, εντάξει, είναι πολύ ό,τι να είναι. Εδώ βλέπουμε ένα σακουλάκι, το δεύτερο προϊόν, το οποίο έχει μέσα τον φορτιστή του και το καλώδιο ταυτόχρονα σύνδεσης στον υπολογιστή. Το κινητό μας φορτίζει στον υπολογιστή, αρκετά μικρό καλώδιο, είναι από USB mail σε mini USB, οπότε μπορείτε να τον αντικαταστήσετε με ό,τι mini USB έχετε εσείς. Αυτό είναι το καλώδιο όλο και όλο, μικρό. Βαλικό βέβαια, γιατί μπορείτε να το μετακινείτε πολύ εύκολα, αλλά καλώδιο είναι ούτως ή άλλως. Πόσο δύσκολο είναι να κουβαλήσει ένα καλώδιο. Γι' αυτό κάνει με ό,τι καλώδιο θέλετε να το αντικαταστήσετε. Είναι κάτι το οποίο όλοι έχουμε και δεν χάνεται. Έχουμε το manual. Το manual εδώ είναι σε αρκετές γλώσσες, ελληνικά. Έχει, σαφώς και δεν έχει, γιατί να έχει ελληνικά άλλωστε. Ναι. Τουλάχιστον έχει αγγλικά, κάτι είναι αυτό. Βλέπουμε κάποιες βασικές οδηγίες. Τώρα να σας το δείξω, δεν καταλάβετε και τίποτα, γιατί η ανάλυση δεν είναι η τέλεια της κάμερας και δεν πρόκειται να ασχοληθούμε. Πώς το φορτίζουμε, πώς το ανοίγουμε, πώς το συνδέουμε και μπλα μπλα μπλα. Τα κλασικά που λένε όλα τα manual. Και πάμε στο κύριο προϊόν. Εδώ πώς θα τα ανοίξω, γιατί είναι λίγο μπελαλίκο. Εδώ είμαστε. Αυτό εδώ είναι το προϊόν μας. Λοιπόν. Ελπίζω να φαίνεται καθαρά. Αυτό που κάνω πάντα σε αυτά τα προϊόντα είναι να τα μυρίζω πρώτα. Είναι λίγο περίεργο ίσως, αλλά μπορώ να πω ότι η μυρωδιά του είναι λες και άνοιξε καινούργιο κινητό, πραγματικά. Βλέπουμε εδώ πέρα, έχει ένα αυτοκόλλητο το οποίο καλύπτει την κεντρική οθόνη. Βγαίνει σαφώς για να δούμε την οθόνη μας. Compact, στιβαρό, το πάχος του είναι αρκετά καλό, αξιοπρεπές. Βλέπουμε ότι έχουμε ένα menu button, forward, backward και play, pause. Επίσης έχουμε ένα home button, δηλαδή μας γυρίζει στην κεντρική οθόνη. Από το ένα πλάι βλέπουμε ότι υπάρχει η κάρτα SD και, αν δεν κάνω λάθος, τα ακουστικά μας που μπαίνουν από εδώ, από το πλάι εδώ, μάλλον εδώ. Δεν ξέρω κατά πόσο είναι πρακτικό τα ακουστικά από το πλάι, αλλά πιστεύω αν βάλεις, επειδή δείτε λίγο, έχει clips, το πίσω μέρος έχει ένα κλιπάκι. Δηλαδή, πώς ανοίγει, α, έτσι, λοιπόν, αν το βάλουμε σαφώς από το πλάι του μπουφάν μας, κάπως έτσι, θα είναι πολύ πιο βολικά, πιστεύω, τα ακουστικά από αυτή την πλευρά, οπότε νομίζω ότι ίσως να είναι καλός σχεδιασμός. Από την άλλη πλευρά, βλέπουμε ότι έχουμε το USB μας, το mini USB, για να το φορτίζουμε, και τα
buttons για να αυξομειώνουμε την ένταση. Αρκετά καλά είναι η αίσθησή τους, θα έλεγα. Επίσης τα κουμπιά είναι αρκετά καλά. Λοιπόν, αποφεύγω και δεν ξέρω, ίσως είναι δικό μου βίτσιο, αλλά αποφεύγω να παίρνω προϊόντα touch, τουλάχιστον προϊόντα όπως το MP3. Ένα MP3 το οποίο θα φάει τρελό λιώσιμο. Θεωρώ ότι πρέπει τουλάχιστον να έχει κουμπιά για να μπορείς να το χρησιμοποιείς και να μην κολλάς, γιατί ξέρεις, θα τρέχεις με αυτό, θα περπατάς, θα έρχεται σε επαφή με υγρασία, θα έρχεται σε επαφή με τις συνθήκες του περιβάλλοντος, ίσως με τον υδρότα του σώματος μας αν ακουμπήσει πάνω μας, οπότε θέλω να είναι όσο πιο μηχανικό γίνεται, δεν θέλω τα touch γιατί χαλάνε και πολύ εύκολα. Το πάνω μέρος έχει το on, off, το κάτω μέρος δεν έχει τίποτα. Αυτό είναι πολύ ελαφρύ, πολύ πρακτικό, πολύ συμπαγές. Θα βάλω και την SD την καρτούλα, την οποία κάπου εδώ είχα, ελπίζω να μην την έχασα. Ναι. Πού την έβαλα τώρα, μέχρι να την βρω, μάλλον δυστυχώς κάπου την έβαλα και δεν την πρόσεξα. Τέλος πάντων, δυστυχώς χάνονται εύκολα αυτές. Anyway, λοιπόν, θα μείνω σε αυτό προϊόν. Να βγάλω το αυτοκολλητάκι, ελπίζω να έχει λίγο μπαταρία μέσα, να το ανάψω, να σας το δείξω κιόλας. Βγάλω το αυτοκολλητό του. Έλα μικρό, βγες. Αυτό ήτανε, για να δούμε. Λοιπόν, φορτίζει, τώρα βέβαια δεν ξέρω κατά πόσο βλέπετε τίποτα, αλλά να σας πω εγώ τι έχει. Έχει πολύ καλή οθόνη, wow. Έχει τρομερή οθόνη και μάλιστα να δούμε στην αρχή το πρώτο πράγμα που σου ανοίγει είναι η γλώσσα. Έχει ελληνικά. Ω, έχει ελληνικά! Παιδιά, το MP3 αυτό έρχεται σε ελληνική γλώσσα. Βόρεια Αμερική, Ευρώπη. Ευρώπη. Wow. Μπορώ να πω ότι πραγματικά έχω μείνει εντυπωσιασμένος. Όπως βλέπετε, αν βλέπετε, γράφει μουσική εδώ. Τέλος πάντων, προφανώς η κάμερα δεν βοηθάει στην ανάλυση. Γράφει μουσική, η μπαταρία του είναι φορτισμένη, έχει ραδιόφωνο, το μενού του είναι πάρα πολύ γρήγορο, πολύ πραγματικά. Δεν έχω πάρει, έχω πια στα χέρια μου πιο γρήγορο μενού για ραδιόφωνο, home button, τι λες τώρα. Λοιπόν παιδιά, αυτό εδώ είναι όπως είπα στα ελληνικά, πραγματικά μεγάλη, ενώ το μενού του δεν είναι στα ελληνικά, αυτό έρχεται στα ελληνικά. Καλό χαρακτηριστικό, ένα από τα καλύτερα θα έλεγα. Το μενού του είναι αρκετά γρήγορο. Όπου να μπει και η SD εδώ είναι, πεταμένη στην άκρη. Να δούμε κιόλας θα την αναγνωρίσει. Για μπες, μπήκε η macro SD. Για να δω. Ανανέωση βάσης δεδομένων. Wow. Κάνει τώρα την ανάγνωστή μας να δούμε θα αναγνωρίσει τα τραγούδια που έχει. Θέλει λίγη ώρα. Η φωτεινότητά του είναι τρόμερη, δηλαδή στο σκοτάδι θα βλέπετε τέλεια σε αυτό. Φορτίζει τώρα τα δεδομένα μας. Με συγχωρείτε που η κάμερά μου δεν είναι τόσο ευκρινής ώστε να μπορείτε να δείτε ακριβώς τι λέει. Αλλά δυστυχώς με αυτήν πορεύομαι, είναι μια καλύτερη αναβάθμιση από εκείνα που είχα πριν. Λοιπόν, και αυτή τη στιγμή αναγνωρίζει. Από ό,τι βλέπω στο χέρι όσο περνάει η ώρα συνηθίζεται ακόμα πιο πολύ. Δηλαδή άμα το αγκιστρώσετε σε ένα μπουφάν σας, σε ένα φούτρε σας από το πλάι δεν θα είναι καθόλου πρόβλημα το βάρος του. Και όση ώρα φορτίζει αυτό να σας δείξω τα ακουστικά. Αυτά εδώ είναι, με αυτά εδώ θα τα χρησιμοποιώ, θα τα ανοίξω κιόλας. Τα συγκεκριμένα ακουστικά, αν ψάξετε και δείτε, έχουν πάρει τις καλύτερες κριτικές και όχι άδικα. Δηλαδή και εγώ ως χρήστης, πολύ ωραίο πακετάρισμα, θυμίζει τρομερά ποιοτικό προϊόν το πακεταρίσμα του. Είναι πολύ όμορφα τακτοποιημένα. Λοιπόν, έρχονται πάρα πολύ καλά, να τα ανοίξουμε. Ίσως είναι από τα πιο περίμενα πακεταρίσματα, δηλαδή δεν περιμένεις να πάρεις 6 ευρώ ακουστικά και να είναι τόσο καλά πακεταρισμένα. Μέσα έχει 150 manual. Παρατηρήσεις κατευθείαν ότι τα καλώδια του είναι πιο ποιοτικά από ότι τα απλά ακουστικά. Έλα, βγες. Βγήκε και αυτό.
είναι. Έχει το trick του, αλλά δεν είναι τόσο δύσκολο. Δηλαδή, ακόμα ένας απλός θνητός μπορεί να το βγάλει. Λοιπόν, έβγαλα όμως μαζί και το λαστιχάκι του. Θα το φτιάξω. Να το τακτοποιήσω γιατί καταλάβασα έβγαλα το πλαστικό του κάλυμα. Ανοίγουν έτσι, πηγαίνουν έτσι. Πω, είναι πραγματικά πολύ περίεργος ο τρόπος που τα έχουν πακετάρει, αλλά είναι αρκετά καλά, ελαφριά. Λοιπόν, αυτά εδώ είναι τα ακουστικά. 6 ευρώ έχουν. Όπως βλέπετε έχει το nylon του, όμως δεν έρχεται σε επαφή γιατί μέσα το πακέτο περιλαμβάνει και σφουγγαράκια. Έχει 2 σφουγγαράκια τα οποία τα βάζεις. Θα διαπιστώσατε, δείτε λίγο πως είναι από το πλάι, ότι είναι αυτά εδώ. Σας φαίνεται περίεργα, μεγάλα, ογκώδη, αλλά είναι η πρώτη φορά που θα τα βάλετε λίγο περίεργη, μετά συνηθίζει το αυτί σας σε αυτά. Το καλώδιο τους είναι αρκετά μεγάλο, αλλά πιστέψτε με ότι ίσως ήταν τα καλύτερα ακουστικά με τα πιο ελάχιστα λεφτά που θα πάρετε ποτέ. ΑΚΚΤ309 είναι το μοντέλο. Εδώ είμαστε, αυτά είναι. Αυτά εδώ είναι τα ακουστικά μας. Πολύ καλά, καφέ χρώμα, βέβαια δεν φαίνεται, μοιάζουν πιο πολύ για μαύρα, δηλαδή στο φως πιο πολύ σαν μαύρα χτυπάνε παρά σαν καφέ. Έχει μέσα 1.000.000 μικρά χαρτάκια η συσκευασία σε όλες τις γλώσσες, όπως βλέπουμε εδώ πέρα. Εκτός από τα ελληνικά βέβαια και εδώ. Έχουμε ελληνικά εδώ πέρα, attention. Of course not, τι μας νοιάζει που πουλάμε Ελλάδα αλλά δεν έχουμε ελληνική γλώσσα. Ποτέ δεν το καταλάβω αυτό το πράγμα. Εδώ και αυτό. Εδώ πέρα έχουμε ελληνικά. Στην εγγύηση. Μάλιστα, ούτε εδώ έχουμε ελληνικά. Τέλος πάντων, όλα αυτά πάνε κατευθείαν στα σκουπίδια. Αυτό που με ενδιαφέρει είναι να σας δείξω τα ακουστικά. Λοιπόν, αν δεν τα έχετε, πάτε και πάρετε τα. Είναι μεγάλα, αν σας αρέσουνε, πιστέψτε με, αν δεν σας αρέσουνε, είναι η πρώτη εντύπωση, αλλά η ποιότητά τους είναι τρομερή. Όσοι από σας έχετε πάρει τα ακουστικά αυτά, θα με θυμηθείτε. Και είμαστε εδώ, ταυτόχρονα φόρτισε αυτό εδώ το πράγμα, για να τα ανοίξουμε, πάμε στο μενού, και έχουμε και μπορούμε να ανοίξουμε από την SD, αυτό με ενδιαφέρει εμένα. Ναι, wow, αναγνωρίζει απευθείας τα τραγούδια όπως βλέπουμε τώρα. Εγώ το βλέπω, εσείς δεν το βλέπετε τόσο καθαρά, αλλά αναγνωρίζει όλα τα τραγούδια από την SD, οπότε δούλεψε τρομερά, χωρίς τίποτα. Πραγματικά, απλά βάζετε, φορτώνετε τα τραγούδια σας στην καρτούλα SD σας και τα αναγνωρίζει απευθείας. Μπράβο. Αυτό ήταν Creative SanDisk, το Sansa Clip. Το λένε Sansa Clip σαφώς γιατί έχει το clip από πίσω. Πρακτικό, 34 ευρώ. Όσοι έχετε καρτούλα SD, είναι μια καλή αγορά για να αναβαθμίσετε και να ακούτε σε ό,τι χωρητικότητα θέλετε εσείς. 20 GB αυτή τη στιγμή στο χέρι μου, μόνο με 34 ευρώ μόνο. Το μοντέλο είναι των 4 GB. Έβαλα μια καρτούλα SD των 16. Βάλτε, διαιρέστε τα λεφτά που έδωσα με τα πόσα gigabyte και δείτε πόσα λεφτά ένα gigabyte πληρώνω πραγματικά, δηλαδή πραγματικά 20 gigabyte έχω αυτή τη στιγμή στα χέρια μου. Εσείς μπορείτε να φτάσει μέχρι 32 gigabyte καρτούλα SD, συν 4 πάμε γύρω στα πόσα είναι, 36 gigabyte χωρητικότητα αυτό το πραγματάκι. Εντάξει, νομίζω ότι μετά πάμε σε επίπεδο iPod, το οποίο ξέρετε έχει πάνω από 200 ευρώ. Νομίζω ότι συμφέρει τρελά. Sansa Disc, Sansa Clip, συν τα ακουστικά AKJ, η καλύτερη αγορά ever. Πάτε σφαίρα. Σας ευχαριστώ πολύ. Κώστας, Check Tech Now. Καλό σας απόγευμα.